καζάνι που βράζει στο Τελαβίβ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους. Απαιτούν εδώ και τώρα να γυρίσουν πίσω οι δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι κρατούνται στα χέρια της Χαμάς. Κρατούν πλακάτες στα χέρια που παρομοιάζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό με τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση για τους ομήρους από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κάνει ένα βήμα προς την εκεχηρία. Ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει καθημερινά τακτική πάυση των επιχειρήσεων στην Νότια Γάζα, ούτως ώστε να αυξηθεί η ποσότητα της ερχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύρακα. Διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ θα εργαστούν στο πλαίσιο τριμερού σχήματος, ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο δικός χάρτης που προτάθηκε από το Παρίσι για να περιοριστούν οι εντάσεις στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοαβ Γκάλαντ, απέρριψε χθες τη γαλλική πρωτοβουλία και κατηγόρησε το Παρίσι για εχθρική στάση εναντίον της χώρας του. Όλα αυτά την ώρα που με αγωνία εξελίσσεται το θρίλερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις φλόγες έχει παραωθεί ουκρανικό εμπορικό πλοίο μετά από επίθεση των Χούθη. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο φλέγεται και βυθίζεται.